Αλλάζουμε ατμόσφαιρα και πάμε στο μέγαρο Μαξίμου, όπου ο Πρωθυπουργό κάνει δηλώσει για το αγωνία. κοινωνικό μέρισμα. Έχουν υποστεί μεγάλη οικονομική πίεση. Και η πίεση ήταν μεγάλη όχι μόνο εξαιτία τη χρεοκοπία τη χώρα, που μα ανάγκασε σε μια δύσκολη δημοσιονομική προσαρμογή, αλλά και εξαιτία του γεγονότο ότι η ελίτ του τόπου φόρτωσε ξεδιάνδρωπα τα βάρη στου πολλού. Φοροδιαφεύγοντας και βγάζοντας τον πλούτο της σε φορολογικούς παραδείσους του εξωτερικού. Και σήμερα έχουν γνωρισμένοι μάλιστα από αυτούς που εξέθρεψαν, ανέχθηκαν ή και συμμετείχαν σε αυτό το έγκλημα εις βάρος μεσαίας τάξης και των φτωχών στρωμάτων στον τόπο μας το θράσος να μας κατηγορούν για την υψηλή φορολογία. Γιατί κάθε ευρώ από τα βάρη που συσσωρεύτηκαν στη μεσαία τάξη και στους αδύναμους ισοδυναμεί με τον κρυμμένο και αφορολόγητο πλούτο που γέμιζε τους τραπεζικούς λογαριασμούς από τα μαύρα ταμεία της φοροδιαφυγής και της διαφθοράς. Γιατί δυστυχώς offshore δεν έφτιαχναν οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι, offshore δεν έφτιαχνε η μεσαία τάξη και οι αυτοαπασχολούμενοι, offshore και μεταφορές χρημάτων στο εξωτερικό έκανε η καλομαθημένη πολιτική και επιχειρηματική ελίτ που διαπλέκονταν για να εξασφαλίσει τη χλειδί τη. Πήραμε μια γεύση από τις δηλώσεις που κάνει αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργό. Εμείς όμως πρέπει να περάσουμε στην αθλητική μας επικαιρότητα με τον Θόδωρη Ζαρμακούπη. Ναι, μάρα είχαμε την εθνική εχθές που δεν κατάφερε να κερδίσει.